First of all, we talk about a final. That day, we start thinking about this day from August, and now we are happy that we are over here. The road was very difficult and very long, and now we talk about 40 last minutes for the trophy. This is something incredible, and be sure that we'll fight for 40 minutes every possession to finally to be the winners. Thank you, Kostas. Coach Bertsokas, if you don't mind to follow. Yes, good morning, everybody. Thank you very much for coming here. I see a lot of people with huge interest for the final of EuroLeague, and especially for this great event of European basketball. We are really proud and honored that we are, as a team, that we are going to be part of this event, the last one, the last game of the season, the Final Four, that generally competing in this level. Of course, we know how difficult it was. As I totally agree with Kostas, in the, and also I spoke before with Chus about how difficult and how tougher is going to be every year EuroLeague. You need to survive through very difficult circumstances, difficult situations, and finally to be there. I really believe that there is no failure right now in any of the four teams that they came here, because they had a very successful season. But of course, you know, achieving here, you know, you just need to make one more step. For me, the step is to fight for every possession, to play as a team, as always, you know, to stick together and to do whatever we can for our team, for our club, for our fans that they're supporting us, knowing that Real Madrid is a fantastic opponent, very difficult opponent with great experience and, of course, huge potential. What we're going to do is to try our best. Thank you. Thank you, coach. Καταρχήν, χρειάζεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι για να έχουμε πρόβλημα, για να είμαστε συγκεντρωμένοι και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Μιλάμε για ένα κλαμπ που έχει αυτή τη δυνατότητα να είναι στον τελικό, παρότι έχει απουσία από τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Το πώς έπαιξαν χθες ή το πώς απάντησαν στη σειρά με την Παρτιζάν, χάνοντας 2-0 και κερδίζοντας τελικά 3-3 από μόνο παιχνίδια, και ιδίως στο τρίτο με τον τρόπο που το κέρδισαν, καταδεικνύει εύκολα τις δυνατότητες που έχει η ομάδα, την εμπειρία, τη γνώση και φυσικά το ταλέντο. Δεν έχουμε λοιπόν καμία αμφιβολία ότι παίζοντας ένα τελικό δεν υπάρχει τίποτα εύκολο να περάσεις. Πρέπει να περάσεις μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, όπως το έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Απλώς πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, πιστοί στον τρόπο παιχνιδιού που έχουμε και να ανταγωνιστούμε για κάθε φάση, προσπαθώντας να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που έχει μεγάλες αυξομοιώσεις στα συναισθήματα. Άκουσα κάποιον στο πρώτο ημίχρονο χθες από πίσω από την κερκίδα να μου λέει να ξυπνήσω. Προφανώς νόμιζε ότι κοιμόμουν. Αλλά ευτυχώς ξύπνησα στο ημίχρονο και κερδίσαμε. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό είναι το μπάσκετ, οι αυξομοιώσεις του σκορ, των συναισθημάτων κλπ. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμες από τον κόσμο. Σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολο είναι για τους παίκτες μας. Θα ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι αύριο και να τα καταφέρουμε. Thank you. More questions. Θες να απαντήσω? Τι να απαντήσω? Sorry, Kostas, please. Για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αύριο η γιορτή του ονόματός μου, Name Day. Τι δώρο να περιμένω? Γλυκά? Προφανώς περιμένω ότι ο καθένας να καταβάλει μαχητικότητα στο γήπεδο, να παλέψει για κάθε φάση, να κάνουμε σαν ομάδα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και να πάρουμε τον τίτλο. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Αυτά με όλο το σεβασμό είναι για εσάς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι κάνετε συγκρίσεις, λέτε αυτός είναι καλύτερος, αυτός είναι χειρότερος, αυτός μπορεί να μπει στα παπούτσια του. Αυτά είναι για εσάς. Εγώ δεν κοιτάω αυτά. Κοιτάω ότι όταν ήρθα στον Ολυμπιακό και μίλησα με τους προέδρους, τότε όταν υπογράψω, είχαμε ακριβώς στο μυαλό μας αυτό. Ο Ολυμπιακός να παίζει για τίτλους, να βρεθεί στα Final Four και να διεκδικεί την Ευρωλίγκα.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ανταμοιβή και για μένα και για την ομάδα και για τον coach, για όλους. Και πέρα τα προσωπικά, όπως είπα στην αρχή, έχεις 4 Ευρωλίγκες, έχεις 10 Final Four ή είσαι καλύτερος ή δεν είσαι. Αυτά είναι για εσάς, να έχει και ο κόσμος να διαβάζει και να βλέπει. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου. Ευχαριστώ. Καταρχήν έχει ένα διοικητικό μοντέλο, το οποίο είναι προφανώς απόλυτα επιτυχημένο. Όταν ξέρετε ότι η ομάδα μας δεν ξοδεύει τεράστια budget για να ανταγωνιστεί αυτούς που ανταγωνίζεται, σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά όσον αφορά το know-how, όσον αφορά την οργάνωση, την μεθόδευση των πραγμάτων και την επιλογή προσώπων, όχι μόνο μέσα στο παρκέ, όχι μόνο στο coaching staff, αλλά και γύρω-γύρω από την ομάδα. Όλοι αυτοί ξέρουν, νομίζω, μετά από τόσα χρόνια, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Το γεγονός ότι ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης αποσύρθηκαν σημαίνει ότι στο μυαλό όλων στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας πια και την ηλικία και γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι για ένα βετεράνο να παίζει στην Ευρωλίγκα, τα παιχνίδια δεν είναι πια. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το 1997 στη Ρώμη την Ευρωλίγκα παίζοντας 15 μάτς. Και τώρα έχουμε παίξει 40. Και επίσης στο μπάσκετ, άμα το δείτε πώς ήταν το 97 και πώς είναι τώρα, είναι τελείως διαφορετικό. Για βετεράνους παίκτες αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Και η ομάδα πρέπει σιγά σιγά, αυτούς τους τεράστιους παίκτες που είχε, σιγά σιγά να προετοιμάζεται με κινήσεις, να προσθέσει παίκτες, να προσθέσει μια διαφορετική νοοτροπία. Πρέπει να είναι προετοιμασμένη να το κάνει. Και δεν έχει σχέση μόνο με μένα και τις επιλογές παίκτων που κάναμε, αλλά και πώς όλο το κλαμπ διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση. Προφανώς επιτυχημένα.